Εντάξει, λίγο δραματικό ο τρόπο με τον οποίο το περιγράφει, επέρασε μέσα από συμπληγάδε για να είσαι και το έπερασε σήμερα. Όπω όλου του ανθρώπου, έτσι κι εγώ στη ζωή μου είχα και καλά, είχα και λιγότερο καλά πράγματα. Είχα και εύκολα, είχα και δύσκολα. Νομίζω ότι όλοι μα, ανάλογα με το πώ θα ανταποκριθούμε στι προκλήσει τη ζωή μα, θα βγει και το αποτέλεσμα. Τώρα δεν είμαι εγώ για να το κρίνω τούτο. Αν είμαι να βγει καλό αποτέλεσμα, θα μπορούσε να βγει καλύτερο, αλλά. Έδωσα τον αγώνα μου, πιστεύω ότι είναι άνθρωποι δεν δίνουν. Θέλω να το δίνω, εξακολουθώ να το δίνω. Είχα τον το θέμα μου μωρών, ότι ήθελα να μιλώ, ήθελα να εκφράζομαι και ήθελα να συνδέομαι με τους γύρω μου. Και παρατήρησα, ίσως και μέσα από μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι γονείς μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ότι όταν κάποιος αφηγείτο σε εμάς μια ιστορία προσωπική, ήταν πολύ πιο εύκολο για εμάς να πάρουμε το νόημα ή το ηθικό δίδαγμα. Και έτσι, χωρίς να το προγραμματίσω, κατέληξα να ακολουθώ τούτον τον τρόπο. Να μοιράζομαι κάτι το οποίο επέρασα εγώ και τελείωσε, ώστε να γίνεται πιο περιγραφικό και πιο γλαφυρό, και όμως θέλω να πω. Και επίσης είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς για τα δικά σου παρά για τους άλλους, άσε που δεν επιτρέπεται κιόλας να μιλάς για τους άλλους χωρίς την άδειά του. Ενώ για τα δικά μου μυστικά, για την δική μου ζωή που δεν έχω μυστικά, γιατί για τα δικά μου δεν έχω μυστικά. Και επίσης βρίσκονται πολλά πιο εύκολο να ζεις τη ζωή σου χωρίς καθόλου υποκρισία ή χωρίς καθόλου ψέμα. Δηλαδή αν τα λες όλα, αν ό,τι κάνεις είναι στο σκοτάδι, είναι φανερό, είναι στο φως, δεν έχεις έννοια. Και είμαστε ήσυχοι. Και εγώ θέλω και να είμαι ήσυχη, γιατί ο ύπνος είναι πολύ σημαντικό. Η ψυχική της ολοκληρία και η ανθρώπινη. Δεν μιλούσα για αυτά τα θέματα όταν ακόμη με πονούσα. Όταν ήμουν σε 6 χρονών, για παράδειγμα, τότε που χώρισα και περνούσα μέσα, πραγματικά τότε περνούσα μέσα από συμπληγάδες πέτρες, δεν μιλούσα δημοσίως για εκείνο που περνούσα, γιατί δεν το είχα καταλάβει, δεν είχε τελειώσει, δεν είχε οριμάσει ώστε να μπορώ να πιάσω το πνευματικό μήνυμα και να καταλάβω τον πνευματικό λόγο για τον οποίο συνέβη. Μιλώ για εκείνα που έχουν τελειώσει. Άρα δεν ξέρω, είναι εσύ που να κρίνεις για ποιον λόγο το κάνω. Ξέρεις, οι άνθρωποι κάνουμε μια πράξη και μπορεί να νομίζουμε ότι τα κίνητρα μας είναι τα α, είναι τα β, είναι τα γ, είναι τα δ. Εγώ μπορώ να σου πω καλύτερα τώρα ότι τα κίνητρα μου είναι καλά και δεν θα μπορείς να διακρίνεις πως τα κίνητρα μου δεν είναι καλά. Εκείνο που προσέχω πάντα να κάνω είναι να μην αφηγούμε ιστορίες οι οποίες δεν έχουν τελειώσει ακόμη, οι οποίες εμπλέκουν άλλους ανθρώπους και μπορεί να στενοχωρήσουν κόσμο ή να πληγώσουν κόσμο να τις αφηγηθώ. Καταλάβεις τι εννοώ. Δεν μπορώ να ξέρω τα κίνητρά μου. Εσύ πώς τα νιώθεις τα κίνητρά μου? Δεν είναι κρανή. Φέρινα. Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε ένα διάλειμμα, όλοι οικογενειακώς. Θα λέω οικογενειακώς εννοώ κυρίως τα παιδιά και εμένα, γιατί ο Παναγιώτης όπως είπες και εσύ είναι καινούργια προσήκη στη ζωή μας. Τελευταία 1,5 με 2 χρόνια είμαστε μαζί. Κάνουμε ένα διάλειμμα από δύσκολους καιρούς. Και νομίζω έτσι πάει η ζωή. Είναι όπως την άμποδη και την παλιγύρια. Δηλαδή έχει φάσεις που είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ και φάσεις που είναι εύκολα. Μην νομίζεις όμως ότι τώρα δεν υπάρχουν προκλήσεις. Κάθε μέρα υπάρχουν προκλήσεις. Και αν θέλεις να είσαι αυθεντικός άνθρωπος και να συνεχίσεις να είσαι ο εαυτός σου, έστω και αν αλλάζουν τα γεγονότα γύρω σου, έστω και αν αλλάζεις την εργασία σου, για παράδειγμα τώρα, εργοδοτούμε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Ενώ μέχρι πριν 1,5 μήνα ήμουν αυτοεργοδοτούμενος ψυχολόγος, άρα έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα στη ζωή μου. Χρειάζεται να είσαι σε επαγρύπνηση, ούτως ώστε στα νέα δεδομένα να λειτουργήσεις με την ίδια ευθύνη, θα έλεγα, η φιλότιμο ή η καλή θέληση. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή, όσες προσπαθείς και αν έχεις κάνει στη ζωή σου, όσο πολύ και αν έχεις προσπαθήσει να κερδίσεις τον καλό αγώνα, τον πνευματικό αγώνα, μπορεί να αναφεθείς, να τα χάσεις όλα. Δηλαδή, τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να χαλάσεις. Να χαλάσεις. Και να χαλάσεις η επιτυχία σου. Να χαλάσεις εσύ. Εγώ δεν θέλω να χαλάσω. Γιατί δεν θέλω να αντέξω να χαλάσω. Όχι γιατί είμαι τηλεομανής, που δεν είμαι. Πολλοί νομίζουν ότι είμαι τηλεομανής, αλλά καμία σχέση. Πολλές φορές. Νιώθω ότι θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα, αλλά επιλέγω να μην κάνω πολύ περισσότερα γιατί νιώθω ότι δεν τα σώμα μου. Ο τηλεομανής είναι αυτός ο οποίος πάει κόντρα στην υγεία του.
Παρόλα αυτά, θέλω να έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Ότι είμαι ο ίδιος άνθρωπος που ήμουν και πριν αυτές την πιο πολύ επιτυχία και την πιο πολύ δημοσιότητα. Η σχέση μου με τον Παναγιώτη είναι γυναίκα, τι να σου πω, καθόλου σκύλα, καθόλου σκληρή φεμινίστρια. Νομίζω είμαι μητολίστερ, θα λέγαμε. Είμαι μια παραδοσιακή γυναίκα της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή, είμαι πολύ ένταξη να κάνω πράγματα μέσα στο σπίτι μου παραδοσιακά θεωρούνται γυναικεία, να μαγειρεύω, να φροντίζω το σπίτι, να περιποιούμε τον άντρα μου, να περιποιούμε τα παιδιά μου. Παραδέχομαι ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ τώρα που αλλάξαν οι συνθήκες, που εκ των πραγμάτων ο Παναγιώτης αναλαμβάνει περισσότερο μέρος του δουλειού στο σπίτι, είναι ότι χάνω τη δύναμη μου κατά κάποιο τρόπο. Η εμπειρία μου εμένα είναι ότι στις σχέσεις μου δεν είμαι σκληρή. Τώρα, ρωτήστε και τον αρμονιαστικό μου να σας πει, μπορεί να είναι και να μην το κατάλαβα. Ξέρω, εγώ νομίζω ότι είμαι κατούι. Μπορεί όμως να είμαι σίλια, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, δεν τον ερώτησες τώρα πριν να φύγει να σου πει. Μπορεί να σου πει έκαψε με, καβούρτισε με, τι αντέχω άλλο, δεν ξέρω. Δηλαδή, έτσι όπως το είχα φανταστεί, θα έβγαινε το βιβλίο, θα πήγαινε μέτρια καλά, σιγά σιγά θα γινόταν πιο γνωστή συγγραφέα, πιο γνωστό το βιβλίο, θα έγραφα ακόμη ένα. Έγινε όμως απότομο. Δηλαδή με το που βγήκε το βιβλίο στα βιβλιοπωλεία, είχε μια εκπληκτική απήχηση στον κόσμο και ιδίως μετά που φιλοξενήθηκα στην εκπομπή της Ελένης Μενεράκη στον Αλφα Ελλάδος, η οποία είναι ομολογουμένως η εθνική μας παρουσιαστρία, η πιο αγαπημένη τηλεοπτική γυναικεία φιγούρα που πέρασε ποτέ από τα ελληνικά τηλεοπτικά και κυπριακά τηλεοπτικά δρόμενα. Με το που πήγα στην Ελένη Μενεγά και εκτοξεύτηκαν στα ύψη οι πωλήσεις του βιβλίου, οπότε άρχισαν όλα να έρχονται γρήγορα. Και μέσα σε εκείνη όλη τη φασαρία που έγινε, που για να είμαι ειλικρινής δεν το περίμενα. Δηλαδή, εγώ περίμενα πως θα πω στην Ελένη, θα δει ο κόσμος το βιβλίο, θα πουληθεί το βιβλίο και θα δώσω εκεί. Δεν περίμενα ούτε προγραμμάτιζα να γίνει συνεργασία με την Ελένη. Έγινε ακριβώς αφόρμητη όπως την είδα στις οθόνες, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και εκ των υστέρων εννοείται ότι είχα κάποιες προτάσεις. Επέλεξα συνειδητά, παρόλο που δεν το είχα προγραμματισμένο και μου ήρθε σαν σοκ η πρόταση. Εντάξει, δεν το περίμενα. Παραδέχομαι. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι σε 5-6 χρόνια θα μπορούσα να το σκεφτώ από μόνη μου και να προτείνω σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό αν θέλει να κάνω μια εκπομπή. Δεν του περίμενα ότι θα μου πρότεινε εμένα κάποιο τηλεοπτικό σταθμό. Όταν ήρθε η πρόταση συγκεκριμένη από το ΣΥΓΜΑ, η οποία ήταν πρόταση σοβαρή, με τη βαρύτητα του ότι με τηλεφώνησε η γραμματέα του Χρήσα του Τσουλή, που είναι ο διευθύνων σύμβουλο του ΔΙΑ, μου έκλεισε ραντεβού με τον κύριο Τσουλή, μου έκανε μια πολύ σοβαρή πρόταση με πολύ καλού όρου. Τότε, εκτός του ότι σοκαρίστηκα, προβληματίστηκα και είπα: είσαι έτοιμη. Δεν το περίμενες, είσαι έτοιμη, είναι έτοιμη. Και έτσι το έκανα και εργάζομαι σκληρά και όχι μόνο εγώ, και όλη η ομάδα που βρίσκεται πίσω από την εκπομπή από τότε, από την πρώτη μέρα. Δηλαδή έχει ένα μισή μήνα που ξεκινήσαμε, γιατί ξέρεις, μια εκπομπή για να χτιστεί, για να στηθεί θέλει προεργασία και είχαμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας και πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Όλοι και ευχαριστώ πάρα πολύ όλον τον κόσμο που έχει στηρίξει και έχει δουλέψει σκληρά μαζί με την ομάδα της εκπομπής. Η εκπομπή πάει καλά. Σε μία ώρα δύσκολη, σε μία ώρα δύσκολη και μεσημεριανή ώρα που εκείνη την ώρα παίζει από τον αντένα, τον τηλεοπτικό σταθμό αντένα Κύπρου, η πολύ υπερβεμένη και πολύ αγαπημένη σειρά Κωνσταντίνου και Ελλήνες, ούτε κάνει τρελά νούμερα. Το να βγάλει καθημερινή εκπομπή να γίνει ήταν μεγάλο ρίσκο. Το οποίο είχε τα κότσια ο Χρήσαθο ο Τσουμπλή να το πάρει. Είχα και εγώ την έμπνευση να τον ακολουθήσω, με ενέπνευση να τον ακολουθήσω και νομίζω ότι πάμε αρκετά καλά. Δηλαδή το γεγονό ότι γράφουμε την ψήφια νούμερα από την πρώτη μέρα είναι δείγμα ότι έχει καλή αποδοχή η εκπομπή. Φυσικά θα σου πω ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο
αντικειμενικές οι μετρήσεις που έχουμε στα χέρια μας, και αυτό το λένε όλοι όσοι ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα, δεν το λέω μόνο εγώ. Δηλαδή η πραγματική απήχηση της εκπομπής μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλη από όσοι δείχνουν τα νούμερα, και έχω μια αρκετά καθαρή εικόνα από το πόσες χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν καθημερινά την εκπομπή στο YouTube, την οποία την ανεβάζω κάθε απόγευμα στο δικό μου το κανάλι, πέραν το ότι ανεβαίνει στο κανάλι του Σίγμα, το επεισόδιο των καθημερινών. Γύρω στις 6-7 το απόγευμα να ανεβαίνει η εκπομπή και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Αν γράψει κάποιο το όνομα μου, δεν κλαβεί στο YouTube, μπορεί να βρει το κανάλι μου, να κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και να του έρθουν ειδοποιήσεις κάθε μέρα για την νέα εκπομπή. Ανεβάζουν εκπομπές και έχουν 8.000 views, έχουν 10.000 views μέσα σε λίγες μέρες. Αυτό δείχνει ότι πολλοί κόσμοι την παρακολουθούν. Νομίζω πάει καλά. Ναι, η συγγραφή εννοείται ότι είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να γράψεις καλό βιβλίο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για να γράψεις ένα βιβλίο, δεν είναι μόνο οι μέρες που θα καθίσεις να γράψεις, αλλά είναι και όλη η προεργασία πνευματική και διανοητική που γίνεται μέσα στο μυαλό σου. Το επόμενο μου βιβλίο έχω αρχίσει να το γράφω από το καλοκαίρι του 2017. Δηλαδή, πρωτού κυκλοφορήσει το επόμενο. Για να καταλάβεις, για να εκδοθεί ένα βιβλίο από ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, ο οποίος εκδίδει ο ίδιος ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου, θέλει κάποιο χρόνο. Δηλαδή, εγώ κατέθεσα το κείμενο του βιβλίου 23 Οκτωβρίου του 2016. Μάρτιο του 2017 επικοινώνησα μαζί μου για να μου πει θα εκδοθεί το βιβλίο. Το βιβλίο κυκλοφόρησε 9 Νοεμβρίου. Εγώ το καλοκαίρι του 2017 ήδη έχω αρχίσει να γράφω το επόμενο, το οποίο δεν είναι τελειωμένο ακόμη. Είναι οι μισές σελίδες περίπου γραμμένες. Το οποίο με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική μου σκληρή δουλειά το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει τον επόμενο φθινόπωρο. Οκτώβριο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Οκτώβριο του 18 ή Ιανουάριο, θα δείξει. Δεν μπορείς να γράφεις συνέχεια. Και σε μια έτσι πολύ ωραία συνάντηση που είχαμε τον κύριο Φάνο Ψυχολιού, που είναι ο ιδιοκτήτης και ο διευθύνων σύμβουλος του Δημοτικού του Ψυχολιού, με συμβούλευσε και θέλω να τον ακούσω. Και μου είπε: μην πέσεις στην παγίδα να γράφεις συνέχεια προκειμένου να έχεις πωλήσεις. Να γράφεις μόνο όταν έχεις κάτι να πεις. Σέβομαι πολύ αυτό που είπε ο κύριο Φάνο και έχω σκοπό να το τηρήσω. Και αν την επόμενη χρονιά, το 19 για παράδειγμα, δεν έχω κάτι καινούργιο να πω ή δεν έχω κάτι να γράψω το οποίο να είναι εφάμιλο με τα προηγούμενα, δεν θα γράψω. Αλλά θέλω να είναι αυτός ο βασικός επαγγελματικός μου δρόμος. Το επόμενο βιβλίο έχει θέμα τις ερωτικές σχέσεις και τους γάμους, και προσπαθεί να απαντήσει το ερώτημα να χωρίσω ή να μείνω. Δηλαδή, είναι ένα εγχειρίδιο, το οποίο τροποντινά εγχειρίδιο, το οποίο απευθύνεται σε όσους βρίσκονται μέσα σε γάμο ή σχέση και προβληματίζονται για το αν αξίζει τον κόπο να παλέψουν για τις σχέσεις τους, για τις σχέσεις τους και τον γάμο τους, ή αν θα πρέπει να την τερματίσουν. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο το οποίο θα βοηθήσει κάποιον ο οποίος προβληματίζεται προκειμένου να χωρίσει. Όταν άρχισε ο ψυχολογός να γίνεται γνωστός στη δεκαετία του 2000, όπου έφεραν το. Ο ψυχολογός είχε τα δικαιώματα του βιβλίου, του βιβλίου της J.K. Rowling, του Harry Potter. Έχει φέρει μεγάλους συγγραφείς ξένους στην Ελλάδα. Είναι πιο πετυχημένος εμπορικός εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα. Και παραδέχομαι ότι παρακολουθούσα τα. Είμαι βιβλιοφάγος και η ίδια και βιβλιοφίλη. Παρακολουθούσα τα των εκδοτικών οίκων και τον είχα βάλει στο μάτι μου ψυχολογικό. Δηλαδή ήταν για μένα. Σκέφτηκα αν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να στείλω έναν έργο μου για να εκδοθεί, θα έστειλα μόνο στο ψυχολογικό. Έτσι και έκανα. Μόνο στο ψυχολογικό έστειλα. Και σε κανέναν άλλο. Μόνο στο ψυχολογικό. Έστειλα το βιβλίο, περίμενα, το ξέχασα, το άφησα στο βαθύ του μυαλού μου. Μετά από 4-5 μήνες, με είχε πάρει τηλέφωνο η ίδια η διευθύντρια του εκδοτικού τμήματος του ψυχολογικού Αγγέλα Σωτηρίου, η οποία ήταν ευγενέστατη, διοικήτατη. Μου μίλησε με πολύ αγάπη, σαν να μην ξέρει χρόνια, γιατί δεν έχω διαβάζοντα το βιβλίο, μην το σε ξέρω. Και είχαμε και έχουμε μια πολύ αγαστή συνεργασία. Δεν έγινε κάτι. Πώ το φαντάζεσαι, πυροτεχνήματα, α πούμε. Εντάξει, εννοείται ότι είχαμε ένα χώρο τη χαρά όταν κλείσω το τηλέφωνο. Στον χώρο
χώρο τη χαρά που έκανε με στο κήπεδο. Το παραδέχομαι. Αυτό το παραδέχομαι. Ένα χώρο τη χαρά που το έκανε. Αλλά εντάξει, για του. Κοίταξε, για μένα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να με ξέρει ο ψυχολόγο. Για το ψυχολόγο, εκδήλωση του συγγραφή δεν είναι τίποτα. Για μένα προσωπικά ω άτομο ήταν ένα. Και θυμάμαι ότι έλεγα στον Παναγιώτη ότι εκείνη την περίοδο ήταν η φάση που μόλις είχαμε αρμονιαστεί, που ασχολούνταν τα sites με τον Αραγώνα μας και αυτά, με το πόσο καλά πήγαινε η συνεργασία με τον Αντένα Δημητρόπουλο, και του λέω: κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει γίνει αυτές τις μέρες είναι ότι θα εκδοθεί το βιβλίο μου το ψυχολογικό. Δεν το. Εγώ το ήξερα ότι με την έκδοση και με την κυκλοφορία του βιβλίου θα ανοίγονταν πολλοί δρόμοι. Το αντιλαμβανόμουν γιατί είμαι πολύ μελετημένος άνθρωπος, δεν κάνω πράγματα τέτοια. Το είχα ψάξει. Το είχα ψάξει και το είχα προγραμματίσει ότι θα γινόταν έτσι. Όταν έγιναν τα πράγματα, το είδα και άλλοι γύρω. Φυσικά παραδέχομαι ξανά ότι δεν περίμενα ότι ήταν τόσο γρήγορα όλη αυτή η φασαρία. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρακολουθούν τη δουλειά μου, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι άργησε πολύ να έρθει αυτή η εξέλιξη. Ότι θα έπρεπε να έχει αναγνωριστεί η δουλειά μου προηγουμένως. Ότι θα έπρεπε να είχα δική μου εκπομπή προηγουμένως. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Εγώ έχω την άποψη ότι το κάθε τι γίνεται στην ώρα του. Και καλύτερα να γίνει κάτι σε μια όριμη ώρα, ώστε να γίνει και ωραίο και να γίνει και ποιοτικό, παρά να γίνει άγουρα και να γίνει σαν το πυροτέχνημα, το οποίο να πέσει. Έτσι. Οι μανάδες που έχουν διαβάσει το βιβλίο μου έχουν πει: έβαλε σε λόγια όλα αυτά που σκεφτόμουν, όλα αυτά που σκεφτόμαστε, όλα αυτά που φοβόμασταν να πούμε, που διστάζαμε να πούμε. Είναι, κοίταξε, δεν θα με πάρει κανείς να το δένει να πάρει το βιβλίο σου, έμω. Έχει κάποιον που να το διαβάσει και θα του αρέσει να παραμείνει ένα καλό το βιβλίο σου, θετικά θα παραμείνει το βιβλίο. Μπορεί να σου φανεί πάρα πολύ παράδοξο, αλλά δεν έχω haters. Δεν έχω haters. Haters είναι οι άνθρωποι που μισούν κάποιον ο οποίος κάνει κάτι, κάποιον ηθοποιό, κάποιον ερωτιστή, κάποιον τηλεοπτικό κόσμο. Δεν έχω ανθρώπους που να με μισούν χωρίς να με γνωρίζουν από το κοινό. Δεν μου έτυχε ούτε τηλεθεατής, ούτε ακροατής, ούτε κάποιος ο οποίος έχει παρακολουθήσει τη δουλειά μου μέσα από το διαδίκτυο να με μισήσει. Μου έχει τύχει τα trolls στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, το Twitter, να ρίξουν έναν καυστικό σχόλιο. Αλλά επειδή έχω χιούμορ και πραγματικά ασχολούμαι με αυτό που μου λέει κάποιος, καταλήγουμε να γινόμαστε φίλοι με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλή θέληση. Εννοείται ότι σε επαγγελματικό επίπεδο όπως συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ζούσε σε μια ωραιότερη κοινωνία όπως τη δική μας. Εννοείται ότι σε επαγγελματικό επίπεδο υπάρχουν ζηλοτυπίες, υπάρχουν φθονερές καταστάσεις και αυτά, αλλά εκεί δεν είναι επειδή δεν τους αρέσει η δουλειά σου, είναι για δικούς τους λόγους. Με τον κόσμο είναι πάρα πολύ καλή σχέση. Πραγματικά μπορεί να μου πει στο μέλλον, δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει κάτι αρνητικό. Και έρχομαι σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους. Να σκεφτείς ότι το κανάλι μου στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύριο views και πάει. Μιλούμε για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έχει δει τη δουλειά μου και έχει επικοινωνήσει μαζί μου μέσω email, μέσω των social media. Το 2011, όταν άρχισα την ιστοσελίδα μου, άρχισα να ανεβάζω εκπομπές το 12, το 13. Εγώ το έκανα το κανάλι στο YouTube για να έχω μια συλλογή με εκπομπές. Ούτως ώστε όταν κάποιος μου στέλνει email και με ρωτά κάτι για το οποίο έχω κάνει ήδη εκπομπή, να του στέλνω το link της εκπομπής. Αυτός ήταν ο σκοπός μου. Γιατί πάντοτε παίρνω πολλά email. Από το 2005 μέχρι το 2008 διατηρούσα μια στήλη στο περιοδικό Exclusive, το οποίο τότε κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο με την εφημερίδα Σημερινή, που ήταν Q&A. Ήταν μια στήλη στην οποία απαντούσα γράμματα από αναγνώστες. Και έδινα το mail τότε. Δηλαδή, όποιος έπαιρνε κάθε Σάββατο τη Σημερινή, έπαιρνε και το περιοδικό, στο οποίο ήταν η στήλη που απαντούσα γράμματος ψυχολόγος και ήταν το email μου εκεί. Έτσι πάρα πολλοί κόσμοι έμαθαν το email μου και έκτοτε, από το 2008 είχε σταματήσει να έχει το exclusive, δεν έβγαζα το OK, δεν έβγαζα μετά το exclusive Σημερινή. Δεν είχα, επειδή ήταν το OK μετά, ήταν ένα περιοδικό που δεν είχε μέσα στήλη για ψυχολόγο, δεν σταμάτησε η στήλη, αλλά εξακολούθησα να λαμβάνω καθημερινά δεκάδες email. Οπότε έφτιαξα το κανάλι στο YouTube με αυτόν τον σκοπό. Να έχω μια συλλογή να απευκομπές, γι' αυτό είχε και playlist μέσα, ώστε να στέλνω ως απάντηση στα mail εκπομπή. Καταλαβαίνεις. Μετά, στην πορεία, φάνηκε ότι αυτό το κανάλι το χρησιμοποιεί πολύς κόσμος, ο οποίος θέλει να πάρει συμβουλές, να πάρει στήριξη ψυχολογική, θέλει να ακούσει κάτι να καθησυχαστεί. Πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι κατεβάζω τις εκπομπές σου στο κινητό μου και τις ακούω όταν εργάζομαι, ακούω τις εκπομπές σου όταν σιδερώνω, ακούω τις εκπομπές σου όταν μαγειρεύω, ακούω τις εκπομπές σου όταν πέσει το, όταν νιώθω ότι έχει πέσει η διάθεση μου και θέλω να την ανεβάσω, και είναι ψυχωτικές οι εκπομπές.
Έκανα πάρα πολύ δουλειά για να νιώθω χαρούμενη. Μα ήταν πολύ δύσκολο το να είμαι χαρούμενη μεγαλύτερα δύο παιδιά μόνο μου στην Λευκοσία, μακριά από του γονεί μου, ο πατέρα του να ζει στο εξωτερικό, να μην συνεισφέρει και την περίοδο οικονομικά στο μεγάλο μα. Δεν ήταν δύσκολο. Δύσκολο. Δεν με πειράζει να δεχτώ εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δέχθηκε η κόρη μου. Το με ενοχλήσε πάρα πολύ. Ήταν όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο, συγκεκριμένη μητέρα η οποία είχε εμπεριστεί στην ίδια τάξη με την κόρη μου, φέρθηκε με πολύ άσχημο τρόπο στην κόρη μου και όταν το ήρθε εις γνώση με αυτόν τον περιστατικό και την πήρα τηλέφωνο για να τη ζητήσω το λόγο μου, είπε «Μη νομίζεις ότι επειδή είσαι ψυχολάκος και βγαίνεις στην τηλεόραση και η κόρη σου θα κάνει ό,τι θέλει». Νο, καμία σχέση, το παιδί ήταν μια χαρά και βγαίνανε και τον οκλούσαν αυτές. Η κόρη, μάλιστα είχε πάει και η μάνα στο σχολείο και πήγε στην κόρη μου από το φτύ. Σκέψου τώρα. Το 2011 είχε γίνει αυτό. Στην είπα, εκεί είναι το πρόβλημα σου. Το πρόβλημα σου είναι ότι εγώ είμαι ψυχολόγος και εκείνος στην τηλεόραση. Άσε τα παιδιά μόνα του. Αυτό είναι σκρό, χυδαίο. Δεν για μένα δεν ξέρω. Δεν ενδιαφέρει να μου τσουμπολεύω. Γιατί αν σε που τσουμπολεύει ο άλλος, σημαίνει ότι πάνω σου βλέπει κάτι που έχει σχέση με τον ίδιο, οπότε δεν έχει σχέση με σένα. Δηλαδή, όποιο κουτσουμπολεύει οποιοδήποτε, το θέμα είναι εκείνο που κουτσουμπολεύει, δεν είναι αυτό που τσουμπολεύει, είναι αντικείμενο που τσουμπολεύει. Εμένα αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Και μάλιστα άλλαξα σχολείο στην κόρη μου. Στα μέσα τη έκτη δημοτικού, τη άλλαξα το δημοτικό σχολείο, γιατί δεχόταν μπούλινγκ το παιδί λόγω του ότι η μητέρα τη ήταν γνωστή. Και μάλιστα πρωτοστατούσε και συμμετείχε σε αυτό μητέρα μαθήτρια. Η οποία ξέρει ποια είναι. Γιατί όταν κάποιος με ενοχλήσει, του το λέω στα ίσια, το ξεκαθαρίζω και δεν το ξεχνάω ποτέ. Όχι για να του κάνω κακό, δεν θέλω να κάνω κακό σε κανένα, αλλά για να προστατεύσω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου και την οικογένεια μου από κακό προς ανθρώπους. Και όποιος μου κάνει καλό, δεν το ξεχνάω ποτέ, ούτως ώστε να του το ανταποδίδω σε κάθε ευκαιρία, αλλά και το κακό μου κάνει κάποιος, δεν το ξεχνάω ποτέ. Δεν είμαι μνησίκακη με την έννοια ότι το θυμάμαι για να σε εκδικηθώ. Το θυμάμαι για να μην σου επιτρέψω να μου το ξανακάνεις.